την έγκριση για την προμήθεια δύο νέων σύγχρονων αυτοκινήτων 4x4 από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, κατάφερε ο Δήμος Παρανεστίου για τις ανάγκες αναβάθμισης του στόλου της τεχνικής υπηρεσίας και συγκεκριμένα της σύνδρευσης και της πολιτικής προστασίας. Είναι πολύ σημαντικό να ενισχύουμε το στόλο μας, να ενισχύουμε το Δήμο με νέα οχήματα. Για εμάς το μικρό Δήμο, ο οποίος έχει μεγάλη έκταση, είμαστε ο μεγαλύτερος Δήμος έκταση στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και ο δεύτερος ορεινός Δήμος έκταση σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε ανάγκη τα οχήματα για να έχουμε εύκολη πρόσβαση και κυρίως να είναι τα οχήματα αυτά νέα, να είναι σύγχρονα, να είναι καινούρια, για να μην έχουμε, μπορώ να πω, ζημιές και έξοδα. Σωστά. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε στον κόσμο ότι έχουμε πάρει χρηματοδότηση από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης για την προμήθεια δύο νέων σύγχρονων αυτοκινήτων 4x4 στο Δήμο μας. Είναι πολύ σημαντικό, όπως σας είπα και στην αρχή, είμαστε χαρούμενοι. Σύντομα θα παραλάβουμε τα δύο ολοκαίνουργια αυτά οχήματα, τα οποία θα βοηθήσουν στις υπηρεσίες μας, θα βοηθήσουν το Δήμο μας να εξοικονομήσει και πόρους, γιατί μειώνουμε το κόστος και στα καύσιμα και στη συντήρηση των παλαιών οχημάτων. Σωστά, βεβαίως, είναι μια επιβάρυνση. Σωστά, και θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες κυρίως της τεχνικής υπηρεσίας μας και συγκεκριμένα στην ίδρυψη, που φαίνεται βέβαια το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει φέτος με τη λειψιδρία, και για την πολιτική προστασία, που βλέπετε και αυτό είναι ένα κομμάτι που η χώρα μας δυστυχώς φέτος και τα τελευταία χρόνια υπάρχει ως μάστιγα με τις φωτιές, με τις πλημμύρες. Άρα είναι αναγκαία, είναι σημαντική κίνηση. Ευχαριστούμε τον Υπουργό που μας άκουσε, τον ευχαριστούμε θερμά και ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημά μας. Τα δύο νέα οχήματα χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Παρανεστίου, με τα νέα πλέον σύγχρονα αυτοκίνητα θα υπάρχει καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, ενώ ο Δήμος θα μπορεί να εξοικονομεί πόρους από τη μείωση του κόστου συντήρησης των παλαιών οχημάτων. Θα ανακαλύψουμε συνεχώς διάφορα προβλήματα. Πρόσφατα με τις φωτιές που το άκουσα, το προαναφέρατε στην αρχή, που υπάρχει σήμερα το πρόβλημα το μεγάλο στο Παγκαίο, σε δήμους που είναι δίπλα μας, και εύχομαι να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία και να μην ξανασυνεχιστεί, γιατί πλησιάζουμε και στο φθινόπωρο. Εύχομαι με τις βροχές, και αν εφόσον συνεχιστούν, γιατί βλέπω ο καιρός χαλάει στις μέρες, να μην έχουμε πλέον φωτιές. Έτσι. Είναι αναγκαίο να έχουμε μηχανήματα και υδροφόρες και μηχανήματα έργου και 4x4. Ο Δήμος Παρανεστίου, όπως και πολλοί άλλοι Δήμοι στη χώρα μας, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και προστασία από πυρκαγιές, καθώς η περιοχή περιλαμβάνει μεγάλες δασικές εκτάσεις και φυσικά τοπία που είναι ευάλωτα σε τέτοιου είδους κινδύνους. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει λάβει συγκεκριμένα μέτρα και πρωτοβουλίες για να διασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Ανάμεσα στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται οι τακτικές περιπολίες, η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, η συνεργασία με την πυροσβεστική αλλά και με άλλους φορείς, η συντήρηση δασικών, οδικών και αντιπυρικών ζωνών, αλλά και εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης. Έχουμε ξεκινήσει από πολύ νωρίς, πριν έρθει το καλοκαίρι. Η πρόληψη είναι η καλύτερη γιατριά, γιατί σας είπα ότι έχουμε πολλά δάση, έχουμε το μεγαλύτερο κομμάτι της οροστηράς οδόπης στο Δήμο μας και έχουμε κτηνοτροφικές μονάδες όπως και δρόμους αγροτικούς, οι οποίοι είναι μέσω πράσινο. Οι υλοτόμοι θα περάσουν με αυτούς τους δρόμους. Πρέπει να ανοίξουμε τους δρόμους, να ανοίξουμε μονοπάτια, ώστε να μπορούν και τα πυροσβεστικά οχήματα να έχουν εύκολη πρόσβαση. Είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, σε αυτή την πλεύση, και μπορώ να πω ότι πολύ σημαντική κίνηση αυτή που έχει ξεκινήσει φέτος, με το να επιβάλλεται πλέον, μπορεί να ακούγεται λίγο άσχημο στους πολίτες, να καθαριστούν τα οικόπεδα, να καθαριστούν τα αγροτεμάχια από το πυκνό φύλλωμα που είχαν, από τα κλαδιά, από τα δέντρα και οτιδήποτε ξερό να απομακρύνεται. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε κάτι θετικό, ώστε να μην κινδυνεύουμε να καούμε ζωντανοί, με συγχωρείτε για τη λέξη που θα χρησιμοποιήσω, τα ποντίκια.